Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Real News όπου συζητάμε τα κινηματογραφικά αλλά και streaming νέα των τελευταίων ημερών. Θα ανοίξουμε το σημερινό επεισόδιο με την απόλυση παρακαλώ της Μελίσα Μπαρέρα η οποία ήταν η πρωταγωνίστρια στα δύο προηγούμενα Scream το 6 και το 5 και φυσικά θα ήταν και στο 7 και ο λόγος παρακαλώ πολύ που απολύθηκε από το καταπληκτικό Hollywood και βάζω το Hollywood γενικότερα επίτηδε, ήταν επειδή τόλμησε τόλμησε η κοπέλα ε, να σχολιάσει τον πόλεμο που γίνεται στο Ισραήλ και η Χαμάς και τόλμησε, ξανατονίζω, να πάρει θέση κατά του Ισραήλ. Ενώ όπως ξέρετε όλοι σχεδόν παγκοσμίω οι κυ κυβερνήσεις κατά κύριο λόγος, όχι ο λαός, είναι υπέρ του Ισραήλ. Η Μελίσσα, ενώ είναι ενταγμένη και στο Hollywood, έχει αυτή την ατυχία, ε, και το Χόλιγουρ φυσικά είναι υπέρ του Ισραήλ, ε, τόλμησε να μιλήσει κατά του Ισραήλ και φυσικά θεωρήθηκε αντισημιτισμό αυτό και την απέλησαν την κοπέλα. Βέβαια, προ τη μην γύρισε και είπε το κορίτσι ότι δεν θα με φημώσουν ε, μόνο και δεν θα φοβάμαι πολύ να, να μιλήσω ε, και να πω αυτό που πιστεύω μόνο και μόνο για να με απολύσουν. Και πολύ καλά έκανε. Βέβαια, να σημειωθεί ότι να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να την ξαναδούμε την κοπέλα σε κάποιο project του Hollywood. Βέβαια, υπάρχουν πάντα και οι indie ταινίε. Να σημειωθεί, δεν είναι μόνο το Hollywood στον κόσμο του κινηματογράφου. Αλλά ναι, αυτό είναι το Hollywood, παιδιά. Δεν πα κόντρα στο οτιδήποτε, πολύ απλά δεν ξαναδουλεύει. Μπαίνει σε blacklist. Τι να κάνουμε. Και το θέμα είναι ότι είχαμε και έξτρα νέα, βέβαια δεν έχει σχέση με Ισραήλ και τα λοιπά, ήταν πιο πεζά τα νέα της αποχώρησης. Η, η Τζένα Ορτέγκα, ε, κάνα δυο μέρες μετά από αυτά, αυτή την ανακοίνωση, ε, είπε πως δεν θα είναι ούτε εκείνη στο Scream 7 και καλά επειδή το πρόγραμμά της με την ε, δεύτερη σεζόν της ε, Wednesday δεν της επιτρέπει να είναι στο Scream 7. Αλλά ε, ένα πουλάκι, ξέρετε τα πουλάκια εκεί πέρα τσίου τσίου από διάφορες πηγές τέλο πάντων, λένε ότι δεν τα βρήκανε οικονομικά τα λεφτά που επειδή πλέον η Τζένα Ορτέγκα έχει γίνει φυσικά τεράστια φίρμα, ε, είναι αντίστοιχα και τα ποσά που ζητάει, αλλά το θέμα είναι ότι η παραγωγή της ταινία δεν, μπο, δεν, μπορούσαν μπορούσε να τους δώσουν αυτό το ποσό, γιατί μην ξεχνάτε ότι θέλουν να επιστρέψουν για κάποια άλλα πρόσωπα στο σκρίμα αυτά, ξέρετε φυσικά ποια εννοώ. Λοιπόν, και δεν μπορούσαν, υποθέτω λόγω αυτού τέλο πάντων εγώ σαν Χρήστος, ότι δεν μπορούσαν να δώσουν κι άλλο ένα τεράστιο μισθό στο συγκεκριμένο το κορίτσι και δεν τα βρήκανε και έτσι είπε η Τζένα Ορτέγκα ότι ούτε εγώ θα επιστρέψω. Και έτσι λοιπόν το Scream 7 παιδιά έχει χάσει δύο κεντρικέ ηθοποιού. Μια που είμαστε έτσι στο κομμάτι του τρόμου, να πούμε ότι ανακοινώθηκε πω θα βγει τηλεοπτική σειρά παιδιά η οποία θα είναι βασισμένη στο Cape Fear. Μια ταινία η οποία είχε βγει ένα remake αρχικά γιατί αυτό είναι το πιο γνωστό το 1991 από τον Σκορσέζε με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Τενίρο. Η original βέβαια ταινία είχε βγει το 1962, η οποία με τη σειρά της ταινία ήταν βασισμένη σε βιβλίο. Και η σειρά για να τάξει θεωρώ κυρίως για να την προωθήσουν τώρα, είπαν ότι από πίσω θα είναι παραγωγή ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, καθώς επίσης και ο Σκορσέζε. Βέβαια θα είναι, δεν θα είναι μόνο αυτή η παραγωγή, θα είναι και άλλοι executive producers και τέλος πάντων θέλουν να κάνουν ένα reimagining, ένα μοντέρνο reimagining, λέει, να το φέρουν έτσι στα μοντέρνα δεδομένα. Εντάξει, τώρα ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε, γνωρίζετε τη γνώμη μου τώρα για τα τέτοιου είδου μοντέρνα reimaginings. Re έχουμε ήδη δύο ταινίε, μια okay, πιο κλασική προφανώ του 62. Την άλλη την πολύ, πολύ, ωραίο remake του 91. Τώρα θα έχουμε και ένα καινούριο, πότε θα βγει ενδεχομένω το 24, Modern Reimagining, τι να σα πω, σειρά κιόλα, δηλαδή πια πόσα πράγματα να έχει να πει. Μπορεί να είναι καλό, εντάξει, πάντα κρατάω μια πισινή, με ξέρετε, δεν θέλω να είμαι αρνητικό με αυτά, αλλά με αυτά τα πράγματα που έχουν δει τα μάτια μα παιδιά τα τελευταία χρόνια, πόσο θετικό ε, πια μπορεί να είσαι, δεν με νοιάζει, δεν πάει να μου έχει τώρα από πίσω και καλά ονόματα σαν executive producer, Βάλουμε μου ό,τι θε τώρα, δεν, δεν, μου λέει τίποτα, δεν ψαρώνω με αυτά. Αλλά τέλο πάντων, ναι. Σειρά λοιπόν Keep Fear, το ακροτήρι του τρόπου. Πριν συνεχίσουμε όμω, πολύ γρήγορα να σα υπενθυμίσω: εάν σα αρέσει το βίντεο, να κάνετε like και επιπλέον, αν δεν είστε γραμμένοι, να γίνετε πάντοτε στο κουμπάκι τη εγγραφή από κάτω. Επίση, αν θέλετε να υποστηρίξετε ακόμη περισσότερο το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε με τι μηνύες συνδρομέ στο YouTube, οι οποίε ξεκινούν από 2 ευρώ, πάντοτε στο κουμπάκι τη συμμετοχή ή join, αναλόγω σε τι γλώσσα έχετε το YouTube, ή μετά super thanks. Και τώρα πάμε να δούμε για τα υπόλοιπα κινηματογραφικά και streaming νέα. Και συνεχίζουμε τα νέα έτσι με γνωστά franchise και sequels κλπ. Και, λοιπά, και έχουμε ξανά νέα με Universal. Λέω ξανά γιατί η σειρά Cape Fear είναι από τη Universal. Και έχουμε, θα έχουμε νέο sequel, παιδιά, για τον Jason Bourne. Η τελευταία ταινία Jason Bourne, η οποία παρικρότως λεγόταν Jason Bourne, είχε βγει το 2016, πάνε χρόνια δηλαδή, και θα έχουμε λοιπόν νέα ταινία και ε, πίσω από τον φακό, παιδιά, θα είναι ο σκηνοθέτης του All Quiet on the Western Front, του Edward Berger, που είχε βγει στο Netflix. Μία ταινία καταπληκτική, η οποία δεν θυμάμαι την είχα κάνει, αν την είχα κάνει review. Ήταν εξαιρετική, παιδιά, παρόλο που έχω κουραστεί, όπως σας έχω πει, με τις πολεμικές ταινίες. Μου άρεσε πάρα πολύ, φανταστική ταινία και πάρα πολύ κρίμα, μεγάλο φάουλ που δεν την, την έβγαλε στον κινηματογράφο. Ήταν ταινία που έπρεπε να την είχα πολλά στον κινηματογράφο και όχι στην οθόνη του σπιτιού μου. Λοιπόν, οπότε το ότι είναι από το συγκεκριμένο σκηνοθέτη με κάνει να ελπίζω ότι θα δούμε κάτι καλό. Αν υπάρχει και ένα, δηλαδή βάλουν και ένα καλό σενάριογράφο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, το βάλω από την θέση πίσω από το φακό. Αν και το σενάριο δεν είναι καλό, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Λοιπόν, οπότε κατασκοπική ταινία, ωραίο σκηνοθέτη, πιστεύω μπορεί να γίνει ένα καλό πάντρεμα. Και συνεχίζουμε με τα sequel, αλλά εντάξει αυτό νομίζω αν πάμε καλά είναι το τελευταίο εννοώ, για sequels. Και αυτή τη φορά έχει να κάνει με το Karate Kid, παιδιά, όπου ανακοινώθηκε νέα ταινία, όπου τι θα κάνουν, τι πατέντα. Θα ενώσουν ουσιαστικά τους πρωταγωνιστές από το original και τα remake, δηλαδή θα έχουμε ταινία όπου θα είναι ο Τσάκι Chan και ο Ralph Macchio, παιδιά. Ε, δεν έχει ανακοινωθεί τώρα τι συγκεκριμένα θα είναι πώ θα πάει το story, δηλαδή τι θα είναι το σενάριο. Αλλά τέλο πάντων είπαν αυτό, ότι θα ενώσουν ουσιαστικά τους χαρακτήρε από το remake και το original. Ε, εγώ, όπω σα έχω πει όσοι με παρακολουθείτε, δεν παραδόξω ενώ μου αρέσουν ταινίε με πολεμικέ τέχνε και αυτά. Ποτέ δεν ήμουν μεγάλο φαν του Karate Kid. Έχω δει τι ε, ταινίε. Το remake ποτέ δεν μπήκα στο κόπο, στον κόπο να το δω, όσον αφορά τη σειρά του Netflix είδα την πρώτη σεζόν απλά από περιέργεια, οκ okay, είναι καταλαβαίνω μια χαρά σειρά, είναι απλά δεν είναι για μένα, πότε το σταμάτησα, το άφησα δηλαδή στην πρώτη σεζόν. Άκουγα βέβαια τα νέα πως πήγαινε και ότι κάποια στιγμή έχασε δηλαδή το δρόμο του και ότι καλώς τέλος πάντων αποφάσισα να το σταματήσουν. Ε, αλλά ναι, εννοείται ότι θα δω όταν με το καλό βγει και η επόμενη ταινία και θα τη συζητήσουμε εδώ στο κανάλι. Αλλά ναι, δεν είναι, για να μην είμαι δεν είμαι μεγάλο φαν. Αλλά τέλο πάντων, ναι, νέα ταινία παιδιά όπου θα ενώσουν αυτού του δύο κόσμου. Οκ, okay, για να δούμε. Μια που μιλάμε για κόσμου, πάμε στου πολλαπλούς κόσμου και στα πολλά σύμπαντα τη Marvel. Όπου είχαμε μία δήλωση παιδιά από τον Kevin Feige σχετικά με την επιστροφή του Robert Downey Jr. ω Iron Man. Και ο λόγο είναι φυσικά όσοι με παρακολουθείτε ή και να με παρακολουθείτε, μπορεί να έτυχε να ακούσετε από κάποια άλλη πηγή, τέλο πάντων, σχετικά με το πλέον πασίγνωστο άρθρο τη Variety που λεγόταν. Crisis in Marvel, κρίση στη Marvel δηλαδή, όπου έλεγε για διάφορα άσχημα πραγματάκια που γίνονται στη Marvel και μεταξύ των οποίων ένα που έλεγε είναι ότι σκέφτονται να τολμήσουν αν είναι δυνατόν να φέρουν κάποια original μέλη των Avengers μεταξύ των οποίων ο Robert Downey Jr. καθώς επίσης και η Black Widow, δηλαδή τη Scarlett Johansson, να επιστρέψουν ως Avengers, μπας προφανώ και σώσουν την κατάσταση, την χάλια έτσι όπως την έχουν κάνει αυτό το σκουπιδαριό που λέγεται πλέον Marvel ε, και βγήκε και έκανε δήλωση. Προφανώς θα είδε το αυτό το, το backlash και το κράξιμο που έχει πέσει από τον κόσμο όταν κυκλοφόρησε αυτό από τη Variety και υποθέτω βγήκε για να καθίσει χάρη στον κόσμο και είπε ότι όχι, δεν έχουμε σκοπό να φέρουμε τον Robert Downey. Βέβαια μίλησε μόνο για τον Robert Downey Jr. να σημειωθεί αυτό, ότι όχι, δεν έχουμε σκοπό να φέρουμε τον Robert Downey Jr. πίσω, δεν θα κάναμε για κανένα λόγο τίποτα που να χαλάσει αυτή τη στιγμή εννοεί του θανάτου του που χτίζαμε τόσα χρόνια. Λέει, αν είναι δυνατόν με κανένα τρόπο δεν θα το πέραμε αυτό πίσω. Με κανένα τρόπο εννοεί, εννοώντας τώρα τα πολυσύμπαντα και αυτά γιατί μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα για να το χαλάσεις αυτό ότι ήρθε από άλλο σύμπαν ή έκανε διάφορα πράγματα. Οκ. Okay. Τι να πω, μακάρι να το τηρήσουν γιατί ακούγονται και διάφορα πράγματα ότι ενδεχομένω είναι και προ την έξοδο ο Κέβιν Φάγκη με αυτά που γίνονται, και όχι, όχι μόνο ο Κέβιν Φάγκη και ο Μπομ Μπάγκερ, ο διεθνή σύμβουλο, ακούγεται ότι είναι προ την έξοδο. Έτσι όπω είναι τα πράγματα, γενικά γίνεται ένα πανικό με τη Marvel και είναι και πολύ λογικό. Μέσα, Μπαίνουν μέσα με πολλά, 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 πολλά εκατομμύρια. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι γίνονται. Είναι το ισχύει αυτό. Κρίση του Κρίση στη Marvel είναι πάρα πολύ πετυχημένο τίτλο και γενικά είμαι σίγουρο ότι τα συμβούλια πάνε είναι το ένα μετά το άλλο για το τι θα κάνουν. Anyway, οπότε για το συγκεκριμένο κομμάτι αυτό είχε να πει ο Kevin Feige. Θεωρώ ότι θα το τηρήσουν. μόνο βέβαια, ξαναλέω, το είπε μόνο για τον Robert Downey Jr. που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι Avengers ό,τι θέλουν κάνουν. Φεύγουμε από τη Marvel και πάμε σε άλλη διοκτησία της Disney, το Star Wars λοιπόν, όπου ανακοινώθηκε ότι ο Dave Filoni, παιδιά, θα είναι ο νέος Chief Creative Officer. Τώρα για όσους σκέφτεστε, ναι, τι μας είπες τώρα ρε Χρήστο, τι πάει να πει αυτό. Αυτό πάει να πει, παιδιά, εντό και εκτό εισαγωγικών, ότι ο Dave Filoni θα είναι κάτι σαν τον Kevin Feige του Star Wars, δηλαδή θα είναι υπεύθυνο για το μέλλον του Star Wars. Δηλαδή το τι ταινίε και τι σειρέ θα βγαίνουν. Αυτό θα αποφασίζει. Αυτό θα είναι ο κα... καλλιτέχνη, α πούμε, που θα αποφασίζει το τι θα βγαίνει. Τώρα, όσοι έχετε παρακολουθήσει τα review μου για το στην τελευταία ζώνη, την τρίτη ζώνη του Mandalorian ή κυρίω για το Ασόκα που έχει γίνει και ο μεγαλύτερο χαμό, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι ετοιμάζομαι να σα πω ε, όσον αφορά την απόψή μου για αυτή την απόφαση, η οποία είναι όχι καλή. Θεωρώ τον Dave Filoni φοβερά υπερτιμημένο παιδιά. Δεν έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για να αναλάβει μια τέτοια θέση για κανένα λόγο. Μακάρι να εύχομαι να βγω ψεύτης, θέλω να βγω ψεύτης, γιατί το Star Wars το αγαπάω, έχω μεγαλώσει με το Star Wars, έχει ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μου, οπότε για κανένα λόγο δεν θέλω να το δω να κυλιέται στα σκουπίδια. Ε, ειλικρινά εύχομαι να δω διαμάντια, να μόνο να βγαίνουν και α είναι επικεφαλή και η Κάθελιν Κέννεδη και ο οποιοδήποτε, ό,τι να είναι. Α είναι επικεφαλή όποιο θέλει και α βγάζει διαμάντια. Δεν, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν έχω, δεν έχω προηγούμενα με κανένα, δεν του γνωρίζω προσωπικά, δεν έχω βεντέτε. Λοιπόν, εγώ κρίνω από τι δουλειέ του. Λοιπόν, οπότε κρίνοντα λοιπόν από, λοιπόν, από τι δουλειέ που έχω δει τι τελευταίε τέλο πάντων του Ντέι Φιλόνι, ε, αυτός αυτό ο άνθρωπο για μένα δεν, δεν, κάνει, δεν περιμένω ότι θα δω σωστά πράγματα, ότι θα σώσει λοιπόν το Star Wars. Ξέρω από τώρα ότι όσοι θα το δείτε αυτό ενδεχομένως κάποιοι διαφωνείτε. Αν κρίνω από το review της Ahsoka, πολύ συμφωνείτε με αυτό που λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι αυτό που είναι, θα το δείξει η ιστορία το πώς θα πάει. Φεύγοντας από Marvel και Star Wars, πάμε στην αντίπαλη εταιρεία, την DC, όπου ακούγεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι σε συζητήσεις δηλαδή, πως ο Νίκολας Χούλτ θα παίξει τον Lex Luthor στην ταινία Superman, παιδιά, που αναμένεται να βγει το Superman Legacy, που αναμένεται να βγει το 2025 από τον James Gunn. Ε, κοιτάξτε, για ό,τι έχουμε ακούσει για το Superman Legacy, ότι θα είναι ελαφρό στα πιο νεανικά χρόνια και όλα αυτά, τέλος πάντων, το Superman και... Ό,τι έχουμε ακούσει γύρω από αυτό για να μην επαναλαμβανόμαστε, και όσο έχω δει από τον ηθοποιό, να υπενθυμίσω ότι είναι ο ηθοποιός που έπαιζε τον Beast στους X-Men, στους πιο πρόσφατους X-Men, μου κάνει για Lex Luthor. Σίγουρα μου κάνει περισσότερο από τον Jesse Eisenberg, έτσι. Δεν, δεν το συζητάμε αυτό <laughs> για, τον Jesse Eisenberg, δεν το πήγαινα καθόλου αυτόν τον άνθρωπο σαν, σαν Lex Luthor, όσες φορές και αν έχω δει τον BVS, ο Τζέσι Άζεμπερκ είναι από τα εις, ως ένα βαθμό του BVS. Το λατρεύω τον BVS, αλλά ο Τζέσι Άζεμπερκ απλά τον έχω συνηθίσει αυτό με τόσες φορές που το έχω δει. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε για να μην ξεφύγουμε. Ε, και ο Νίκολας Κούλς θεωρώ ότι θα του πηγαίνει. Θεωρώ. Αν είναι η ταινία έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, τώρα τι να σα πω, μένει προφανώ να το δούμε τον άνθρωπο, μένει να δούμε το ύφο γενικότερα τη ταινία, μένει να δούμε πώ έχει στο μυαλό του ο James Γκάν τον λέξη Λούθορ για να δούμε και αν ταιριάζει ο Νίκολα Κούλτ. Αλλά προφανώ για να τον έχει επιλέξει, αλλήμον ρε παιδιά, δεν γίνεται να ταιριάζει με το ρόλο. Όπω έχει φανταστεί το ρόλο στο μυαλό του Τζέιμ Γκάν, προφανώ για να έχει επιλέξει τον Νίκολα Κούλτ θα ταιριάζει και με τον ρόλο. Ε, μένει όταν έρθει η Άγια Ώρα να δούμε και τα τρέιλερ. Τα, τα δεν ξέρω αν θα έχει το πρώτο τρέιλερ βέβαια τον Λεξουλούθρο με τη μία αν θα μας γίνει αυτή η αποκάλυψη. Μπορεί ενδεχομένω σε πιο μετέπειτα τρέιλερ. Γενικά αυτό το reboot, τι να πω, δεν ξέρω, είμαι... Πλέον κρατάω μικρό καλάθι. Όπω ξέρετε, στην αρχή μου πάρα πολύ ενθουσιασμένο, αλλά δεν ξέρω έτσι όπω έχει γίνει κινηματογράφο παιδιά τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρει πια τι να περιμένει. Είχαμε και άλλο ένα νέο για την DC. Ε, νέο, βασικά δεν ήταν νέο. Μια αναφορά απλά θεωρώ ότι άξιζε έτσι να το αναφέρουμε. Ε, πήρε συνέντευξη η Hollywood Reporter από τον Ζακ Σνάιντερ, επειδή ξέρετε, ετοιμάζεται τώρα σύντομα αυτό το μήνα να βγει και η νέα του ταινία, η sci-fi, το Rebel Moon. Και τον ρώτησαν φυσικά, εντάξει, δεν γίνεται να υπάρξει συνέντευξη με τον Ζακ Σνάιντερ χωρί να πάει συζήτηση στη DC. Εντάξει, ο άνθρωπο έγινε πασίγνωστο ουσιαστικά, καλά πέραν από του 300, έγινε κυρίω πασίγνωστο με, 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 την DC. Λοιπόν, και τον ρώτησαν αν θα επέστρεφε ποτέ να σκηνοθετήσει ταινία της DC, αν τέλος πάντων έχει κλείσει για πάντα αυτό το κεφάλαιο και δεν θέλει να δει ήρωες ξανά ζωγραφιστούς. Και ενώ εγώ προσωπικά θα περίμενα να πει Όχι δεν θέλω ή θέλω να ασχοληθώ αποκλειστικά με γιατί πάει να χτίσει σάγκα. Τώρα ο Ζάκ Σνάιντερ έχει πει με το sci-fi αυτό, με το Rebel Moon, και θα έλεγε κάτι τέτοιο. Παραδόξω, παιδιά, όχι. Είπε ότι ναι, δεν θα είχε πρόβλημα να επιστρέψει να σκηνοθετήσει ταινία τη DC, αλλά είπε ότι θέλει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η μόνη περίπτωση, λέει, να επέστρεφε να σκηνοθετήσει ταινία DC ήτανε, θα ήταν μόνο για να κάνει το The Dark Knight Returns του Frank Miller. Φίλε Ζακ, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Επέστρεψε εσύ στην DC, επέστρεψε γενικά στο ζάνερ των υπερηρών, γιατί εντάξει έχει κάνει και το, μην ξεχνάμε την ταινιάρα, το Watchmen. Επέστρεψε εσύ στην DC και κάνε ό,τι θες. Εγώ προσωπικά, Χρήστος εδώ, θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Πόσο μάλλον άμα θες να κάνεις τον Dark Knight Returns, δηλαδή, παιδιά που είναι από τα αγαπημένα μου κόμικ, εξαιρετικό κόμικ το Dark Knight Returns. Τι να πω, Δεν θεωρώ ότι θα το δούμε αυτό, δεν θα το ζήσουμε δηλαδή. Δεν πρόκειται να ζήσουμε Ζακ Σνάιντερ να σκηνοθετεί ε, The Dark Knight Returns. Αλλά αν γίνει ποτέ, γιατί εντάξει, ξέρετε, το είπε και το πέταξε εκεί έξω στο σύμπαν. Να το ακούσουν, όποιοι να το ακούσουν. Αν το δεχτούν και γίνει. Τι να πω. Σε άλλα νέα, θυμόσαστε κάποτε, κάποτε σε κάποιο προηγούμενο Real News που είχαμε πει για τον Κρίστοφερ Νόλαν σε κάποια συνέντευξη που μιλούσε για μελλοντικά project και τι θα ήθελε να κάνει. Που είχε πει και μάλιστα, νο, αν θυμάμαι καλά, το είχα παρανοήσει εγώ και με διορθώσατε στα σχόλια, ότι δεν θα είχε πρόβλημα και μάλιστα θα ήθελε πολύ να κάνει το reboot τώρα που περιμένουμε του James Bond. Οπότε ήταν με το που το ακούσαμε αυτό, λέμε εντάξει, από τη στιγμή που το λέει ο Christopher Nolan, στάνταρ δεν υπάρχει περίπτωση να του πούνε όχι του Nolan, δεν θα σκηνοθετήσει, α πούμε, νέο Bond, αν είναι δυνατόν. Ναι, σε νέα συνέντευξη από ό,τι φαίνεται, τέλο πάντων σε νέα δήλωση που δημοσίευσε η Hollywood Reporter, ο Κρίστοφερ Νόλαν είπε ότι ξεκάθαρα και απόλυτα ότι όχι, δεν θα σκηνοθετήσει τη νέα ταινία όποτε είναι να βγει τέλος πάντων του James Bond. Δυστυχώς, παιδιά, με τα λύπης μας. Δεν θα σκηνοθετήσει λοιπόν τέλος τελικά ο κύριος Νόλαν τον νέο Μποντ. Οπότε λυπάμαι, σας γκρεμίζω τα όνειρα. Βασικά όχι εγώ, ο κύριος Νόλαν τα γκρέμισε. Ναι, έτσι, απλά και όμορφα είπε όχι, δεν θα σκηνοθετήσω. <laughs> Τι να γίνει, δεν το, δεν, το, δεν, το, κατάλαβα γιατί έγινε αυτό και τόσο γρήγορα κιόλας, γιατί δεν πάει και πάρα πολύ καιρό που είχε γίνει αυτή η συνέντευξη. Ποιο ξέρει, μάλλον έχουν αρχίσει να κινούνται τα νήματα όσον αφορά τη νέα ταινία Bond και από ό,τι φαίνεται ο Νόλαν δεν είναι μέσα στα, σε αυτά τα σχέδια για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ταινία τρόμου Thanksgiving, παιδιά, από τον Eli Roth, η οποία καλά καλά δεν έχει κάνει πρεμιέρα, κάνει πρεμιέρα αύριο πέμπτη, αν έχω βγάλει τώρα τετάρτη το Real News, όπως το έχω βάλει, τέλος πάντων 7 Δεκεμβρίου που κάνει πρεμιέρα. Ε, έχει πάει τόσο καλά στο εξωτερικό προφανώς στην Αμερική, που ήδη ανακοινώθηκε από τον Eli Roth ότι θα κάνει sequel, το οποίο στοχεύει για πρεμιέρα το 2025. Οκ. Okay. Ε, η αλήθεια είναι πως ε, από reviews που έχω ακούσει από το εξωτερικό προφανώς ε, λένε όντω ότι είναι αρκετά καλό, πραγματικά είναι πάρα πολύ φαν, πολύ, καταρχάς πολύ βίο, είναι όντω τρόμο μέσα, γίνεται πανικός από την αρχή της ταινία κιόλα μέχρι το, το τέλος και το μόνο έτσι, τέσμα θα έλεγα προσωπικά γιατί είναι κάτι που εντάξει, συμβαίνει συχνά στις ταινίε. Ε, είναι ότι το τραβάει λίγο η διάρκεια. Θα μπορούσε να είναι 10-15 λεπτά μικρότερο, μόνο αυτό. Ότι κατά τα άλλα λέει είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αξίζει τον κόπο. Για τρόμο, Χριστουγεννιάτικο, λέει είναι ό,τι πρέπει. Οκ, okay, τι να πω. Μακάρι θεωρώ ότι θα μπορέσω να το δω, οπότε θα το συζητήσουμε και εδώ στο κανάλι. Πριν περάσουμε σε τρία τρέλε που ξεχώρησα, να πούμε για τρει σειρέ, δύο ανανεώσει και μία πρεμιέρα ουσιαστικά. Το Black Mirror. wow, δεν το περίμενε κανένα. Στο Netflix ανανεώθηκε για 7η σεζόν. Μετά, παιδιά, το Reacher του Amazon Prime, καλά καλά δεν έκανε πρεμιέρα, δεν έχει βγει το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν. Και τέλος το Halo, η live action μεταφορά του πασίγνωστου το από το Paramount Plus ή εδώ στην Ελλάδα τέλος πάντων στο Cosmote TV, ανακοινώθηκε ότι η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν θα είναι στις 8 Φεβρουαρίου. Το πρώτο τρέλιο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι το Godzilla X-Kong The New Empire. Μια που κάναμε και review τώρα πρόσφατα το Godzilla Minus One, το Ιαπωνικό. Ήμουνα hyped από εκεί, λέω πάμε να δούμε αυτό το trailer. Δεν ξέρω, παιδιά, απογοητεύτηκα. Ήταν λε και έβλεπα τι να πω, ένα κακό trailer του πλανήτη των Πυθίκων. Πραγματικά ήταν κατά κύριο λόγο είχαμε μέσα τον Kong μαζί με ένα σκασμό πίθηκο, θα έλεγα από ό,τι κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω που το πάνε μέσα για το, για το συγκεκριμένο. Δεν δε μου θύμισε και κάτι δηλαδή εννοώ από τι παλιέ ταινίε για να καταλάβω που το πάνε. Αν κάποιο γνώστη που είχε δει και τα παλιά, ενδεχομένω μπορεί να μου πει από κάτω στα σχόλια. Υπήρχε ε, μέσα ελάχιστο Godzilla. Οκ, okay, ναι, μα έδειξε λίγο το κλασικό και okay, ανεβαίνει με το Atomic Bread και αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, παιδιά, πραγματικά δεν, δεν κατάλαβα. Εκτό αν θεωρείται teaser το συγκεκριμένο που και πάλι teaser για την πράγμα. Και, και, σαν teaser δεν μου έκανε teasing για κάτι για να πω «Α, ah, θέλω να δω το κανονικό τρέιλερ», δηλαδή περιμένω πώς και πώς. Τι να πω, πολύ, πολύ κρίμα. Δηλαδή έχοντας δει και όλα στο Godzilla Minus One, είδα αυτό και λέω «Ναι, οκ, okay, okay, ναι, έγινε, εντάξει, καταλάβω». Το δεύτερο τρέιλερ, το οποίο αυτό όμω είχε μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν παιδιά για την σειρά Fallout, που είναι η live action μεταφορά από το πασίγνωστο βιντεοπαιχνίδι τη Μπεθέσδα η οποία να σημειωθεί κάνει πρεμιέρα 12 Απριλίου του 2024, ε, η οποία να σημειωθεί είναι ακριβώς ίδια με την πρεμιέρα που δεν σας είπα, του Godzilla X Kong, έχουν ίδια πρεμιέρα. Λοιπόν, φαίνεται πάρα αρκετά καλό το τρέλο, για να μην πω πάρα πολύ καλό, είχε μέσα διάφορους γνωστούς χαρακτήρες, είχε διάφορα έτσι, μεταλλαγμένα τέρατα, έχει κλασικά εντάξει το γερμανικό πιμενικό το σκύλο, πορόσιμο τη σειράς Fallout. είχε πρωταγωνίστρια εντάξει μια γυναίκα, δεν τη γνωρίζω φανταζομένη ποιοι πρωταγωνίστρια πούμε, υποτίθεται είσαι εσύ ο χαρακτήρας. Ε, φάνηκε παιδιά να έχει γίνει με, πώς το λένε, με σεβασμό στο original υλικό. Θεωρώ αν κυκλοφορήσει και άλλο τρίλε θα δούμε και άλλα πράγματα, τα εφέ φαίνονται αρκετά καλά. Ε, δεν μπορώ να πω ότι, για να είμαι ειλικρινή, ε, γενικά δεν είμαι φαν. Όχι των παιχνιδιών τόσο, δεν είμαι φαν τη εταιρεία τη Μπεθέσδα. Γιατί γενικά ε, νευριάζω πολύ με εταιρείε οι οποίε δεν βγάζουν έτοιμα παιχνίδια και περιμένουν από του φαν ε, να βγάλουν mods και τέτοια που να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. Και η Μπεθέσδα είναι πασίγνωστη εταιρεία που το κάνει αυτό και είμαι κατά αυτό. Γενικά έχω έκθραμα τη συγκεκριμένη εταιρεία για αυτό το λόγο. Δεν πάνε τι καλύτερε ιδέε για παιχνίδια. Από τη στιγμή που έχει τέτοια πολιτική και το αναγνωρίζει και η ίδια, είμαι πολύ εναντίον, α πούμε. Λοιπόν, οπότε δεν είμαι φαν γενικότερα αυτή τη εταιρεία. Έχω ασχοληθεί ω ένα βαθμό με τα παιχνίδια, αλλά όχι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είμαι γνώστη. Τι να πω, άτομα που έχουν Παίξει παραπάνω τα παιχνίδια, θα μπορούσαν να μου πουν από κάτω στα σχόλια πιο πολύ πώ του φάνηκε το τρέλερ, αλλά θεωρώ ότι φαίνεται αρκετά καλό. Και τέλο, θα κλείσουμε με το τρέλερ, το teaser, μάλλον κατά κύριο λόγο, Furiosa, a Mad Max Saga, το οποίο κάνει πρεμιέρα 24 Μαου του 2024 με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ Τζόι, που, που υποδίεται την Furiosa στα πρώτα τη βήματα πριν γίνει ας πούμε, η κανονική Furiosa. Κοιτάξτε, τη συγκεκριμένη ταινία γενικά την περίμενα πώ και πώ σε γενικέ γραμμέ. Τώρα, έχοντα δει το συγκεκριμένο τίζερ μου κατέβασε λίγο τι προσδοκίε και μου κατέβασε για δύο λόγους. Ε, πρώτον, θεωρώ παρά έδωσαν εδώ πέρα βάση στο CGI, έτσι δείχνει τουλάχιστον, σε αντίθεση με την προηγούμενη ταινία, το Mad Max, που μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πολύ, όχι ότι δεν είχε CGI το προηγούμενο, αλλά είχε πάρα πολλά πρακτικά εφέ, ήταν γαμάτη ταινία, ήταν αριστούργημα, πίνακα ζωγραφική σε όλες σχεδόν οι σκηνές, παρόλο που το σενάριο ήταν πάρα πολύ basic. Ε, και επιπλέον η Άνια Τέλορ Τζόι, παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι τα πρώτα βήματα τη Φιουριόζα, δεν είναι όταν γίνεται Φιουριόζα, ε, γιατί εντάξει, η Σαρλίστερον δεν είναι για ένα τέλο Joy, έτσι μην τρελαθούμε για, καν, για κανένα λόγο. Για μένα τουλάχιστον συγκρίνονται αυτέ οι δύο σαν ε, ηθοποιοί. Η Σαρλίστερον είναι η Φιουριόζα, μπορεί και στο, στο πουλάει κανονικότατα. Τώρα η Άννα Τέλορντζο, αν μέχρι το τέλο τη ταινία πάει να μου το κάνει ότι γίνεται Φιουριόζα, δεν, θα, δεν νομίζω θα μπορέσει να μου το πουλήσει για κανένα λόγο. Αυτό το κοριτσάκι που είναι τώρα έτσι λεπτοπίλεπτη και αυτά και γενικά όπω την ξέρω ότι είναι με καμία κυβέρνηση. Οπότε έχω και εκεί του συνδυασμού μου όσον αφορά την ηθοποιό. Όχι ότι είναι κακή ηθοποιό, απλά για το συγκεκριμένο ρόλο. Μετά έχουμε μέσα και τον Κρίμ Χέμσουορθ. Εντάξει, ο Κρίμ ο Chris είναι κρι τέλο πάντων. Οκ, okay, δεν έχω θέμα. Επιτέλου θα το δούμε και κάπου αλλού εκτό Θόρ. Όχι ότι δεν τον έχουμε δει γενικά, αλλά εντάξει, έχουμε λίγο και τη ρετσινιά του Θόρ 4 που προσπαθούμε να το ξεχάσουμε. Τέλο πάντων, Α, απλά θα πω αυτό, θα, θα το κλείσω με αυτό, ότι περίμενα πώς και πώς αλλά μετά από αυτό το teaser έχω κατεβάσει λίγο τις προσδοκίες μου. Αυτά ήταν λοιπόν όλα τα κινηματογραφικά και streaming νέα, ελπίζω να τα βρήκατε ενδιαφέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος το βίντεο και να ξεχωριστώ ευχαριστώ στους δρομητές του καναλιού. Τώρα φυσικά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας απόψη για οποιαδήποτε από αυτά από κάτω στα σχόλια και θα σας δω στο επόμενο Real News.